να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Θεοφάνους. Ωραία. Είναι υποψήφιος της Οργάνωσης Διεθνιστών Κομμουνιστών Ελλάδας στην Σάμο. Να τον καλημερίσουμε. Σας ακούμε, κύριε Θεοφάνους. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Θεοφάνους, δεύτερες εκλογές τώρα, 25 του Ιούνιου, και τι είναι αυτό, θεωρείτε, που έχει αλλάξει, αν έχει κάτι αλλάξει, ως προς την ψυχολογία πλέον και των ψηφοφόρων, οι οποίοι μετακινούνται εύκολα, το έχουμε δει αυτό και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και γενικότερα από τις καθημερινές μας επαφές με τον κόσμο, από την καθημερινή επαφή, ότι δεν είναι πλέον τόσο πορωμένος, κομματικοποιημένος, να το πω. Αλλάζει χώρους κομματικούς. Κοιτάξτε, οι εκλογές της 21ης Μάη αποτύπωσαν κάποια πράγματα. Έδωσαν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι βαρύ για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, με το υψηλό ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο θεωρούμε ότι έχει παγιοποιηθεί ή όπως σημαίνει ότι έχει εντάξει στην πολιτική της τόσο πλατιά κομμάτια. Θεωρούμε δηλαδή ότι η κυριαρχία, η εκλογική της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά κάθεται πάνω σε νάρκες. Και αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θα κληθεί να ακολουθήσει. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι οι αγώνες που θα έρθουν, οι οποίοι δεν υπήρξαν στο μέγεθος που έπρεπε να υπάρξουν το προηγούμενο διάστημα, είναι πολύ σημαντικοί. Mm-hmm. Το ποσοστό αυτό το οποίο πήρε εξηγείται και σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι κυριάρχησε η λογική της ανάθεσης και όχι η αγωνιστική λογική της διεκδίκησης. Καθώς και το γεγονός ότι πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, αν όχι το μεγαλύτερο, πρέπει να χρεωθεί και στο ΣΥΡΙΖΑ με την προδοτική πολιτική του από το 2015 και μετά, η οποία τιμωρήθηκε βέβαια στις κάλπες, αλλά με τι κόστος. Με το κόστος της υπερψήφισης ενός κόμματος το οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει πολύ χειρότερα πράγματα, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Άρα αυτό που εισπράτεται από τον κόσμο είναι ότι θα ψηφίσει με το ίδιο σκεπτικό και σε αυτές τις εκλογές. Περιμένετε δηλαδή κάτι διαφορετικό, μία ενίσχυση επιπλέον στα μικρά κόμματα και κυρίως στα εξωκοινοβουλευτικά τα οποία επιλέγουν κάποιοι γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι με την πολιτική που ασκούν αυτά τα κοινοβουλευτικά. Κοιτάξτε να σας πω, ακριβή πρόληψη δεν μπορεί να κάνει κανένας. Η εκτίμηση είναι ότι μάλλον θα υπάρχει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη των εκλογών. Από εκεί και πέρα τώρα δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία του, γιατί δεν είμαι και εκλογολόγος, του πώς τι ποσοστό θα πάρει το κάθε κόμμα ακριβώς. Θα πάρει ο καθένας είναι θέμα βέβαια των δημοσκοπικών εταιριών, αλλά αυτό λέω που εισπράτεται έτσι και υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Να γνωριστείτε λίγο με τον κόσμο, δηλαδή λαμβάνω ήδη μηνύματα. Ποιοι είναι οι διεθνιστές κομμουνιστές Ελλάδας? Θα σας πω, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, να πω σύντομα δύο λόγια, είναι μια οργάνωση της επαναστατικής αριστεράς, του επαναστατικού μαρξισμού τροτσκισμού, από το 1934 και τον Παντελή Πουλιόπουλο, μια ιστορική φυσιογνωμία του επαναστατικού κινήματος στη χώρα μας. Η οργάνωσή μας βρίσκεται σε όλους τους μεγάλους αγώνες και τα μεγάλα κινήματα, σε όλες τις μεγάλες στιγμές της εργατικής τάξης, το Μάιο του 1936, τα Δεκεμβριανά, τα Ιουλιανά, το Πολυτεχνείο, τη διετία του Γενικευμένου Κοινωνικού Πολέμου 10-12, την πάλι ενάντια στα μνημόνια, πάντα βρισκόμαστε μέσα στους αγώνες και προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Η κληρονομιά μας, η πολιτική, είναι η κληρονομιά του Λέων Τρότσκι και πάντα παλεύαμε ας πούμε, για έναν σοσιαλισμό ο οποίος θα είναι δημιούργημα των εργατών και όχι δεν θα έχει καμία σχέση με τις ελληνικές δικτατορίες, τις ελληνικές γραφειοκρατίες με τις οποίες προσπαθούν να την ταυτίσουν. Ναι. Ο κόσμος σήμερα
μπορεί να συμμεριστεί αυτές τις απόψεις, έχει δηλαδή την αποδοχή που θα θέλατε ενδεχομένως από τον κόσμο? Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το αποδέχονται και στερνίζονται τις απόψεις μας. Από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε την κατάσταση στατικά. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτικής μας. Πάντα θεωρούμε ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει προς όφελος των εργαζόμενων, της νεολαίας και των φτωχών. Γι' αυτό και παλεύουμε, είμαστε μέσα στα κινήματα και προσπαθούμε να οργανώσουμε κάθε κινητοποίηση παράλληλα με την προσπάθεια της σταθεροποίησης μιας πρωτοπορίας, μιας γενιάς αγωνιστών, οι οποίοι θα είναι μέσα στους αγώνες και θα αποτελούν τη συνέχεια από τις προηγούμενες γενιάς. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι η κατάσταση, ναι, μπορεί να αλλάξει προς όφελός μας, μπορούμε να δώσουμε αγώνες και να νικήσουμε. Πρέπει όμως να υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, ένα επαναστατικό πρόγραμμα διεξόδου από την κρίση, που να μην λογαριάζει το πολιτικό κόστος, αλλά να λογαριάζει τις ανάγκες μας, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα μεταθέτει σαφώς τα βάρη της κρίσης στους πλούσιους, να πληρώσουν οι πλούσιοι δηλαδή πρώτοι και κύρια, και που θα στοχεύει στην χρηματοδότηση παιδείας, υγείας, κοινωνικών αναγκών, κοινωνικής ασφάλισης και όχι στη διάλυσή τους όπως συμβαίνει σήμερα. Θα στοχεύει στην ακύρωση του χρέους, το οποίο απομυζάει όλο τον πλούτο της κοινωνίας και τον δίνει στους στοχογλύφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δουνουτού. Θα στοχεύει στην αποδέσμευση από όλους τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς, είπα, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μας έρνουν σε πολέμους, και θα στοχεύει σε μια πολιτική η οποία θα φέρει κοντά τους λαούς Ευρώπης, Τουρκίας, Ελλάδας, Τουρκίας και Βαλκανίων, ενάντια στους αδιέξοδους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων, οι οποίοι από τα πλούτα μας φέρουν σε ένα νέο πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα, ναι, για να συνεχίσω, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από αγώνες και μόνο μέσα από τη σταθεροποίηση μιας αγωνιστικής πρωτοπορίας στους χώρους δουλειάς, και σε αυτό καλούμε, σε αυτό προσπαθούμε, έτσι, να προσπαθούμε να συμβάλλουμε, να δημιουργηθεί μια έτσι αγωνιστική πρωτοπορία η οποία θα έχει την πολιτική αυτή όπως την περιέγραψα και τους στόχους, και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να παλεύει, να προσπαθεί να συγκροτήσει νέους αγώνες και να μπορέσουμε τέλος πάντων να, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από την ανάδειξη νέων αγώνων και των εργατικών συμβουλίων, να φτάσουμε για κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση των εργαζομένων. Τη μόνη κυβέρνηση η οποία μπορεί να δώσει λύσεις στα φλέγοντα προβλήματα τα οποία μας ταλανίζουν και τα οποία δεν μπορούν να λυθούν με κοινοβουλευτικού τρόπο ή με μια απλή πολιτική εναλλαγή. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε και σε ψήφιση της ΟΚΔΕ, καλούμε σε ψήφιση της πολιτικής και του προγράμματός μας. Όχι γιατί αν βγάλουμε έναν, δύο, πέντε ή δέκα βουλευτές θα δώσουμε τις λύσεις μέσα από τη Βουλή, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί, να πάρει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά αυτή η άποψη και αυτή η πολιτική, να γίνει πλατιά γνωστή και να αγκαλιαστεί από περισσότερο κόσμο. Κύριε Θεοφάνου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.